Στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Λάρισα βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του οργανισμού, κ. Βασίλης Έξαρχος, όπου παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Ο κ. Έξαρχος ανέφερε ότι τη φετινή χρονιά κατατέθηκαν 6.500 δηλώσεις ζημίας από ολόκληρη τη Θεσσαλία, αναφορικά με καταστροφές σε καλλιέργειες που έγιναν κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ενώ, όπως είπε, από τη Δευτέρα το υποκατάστημα Λάρισας θα ενισχυθεί με 2 ακόμη γεωπόνους, προκειμένου να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι εκτιμήσεις της ζημίας σε καλλιέργειες βαμβακιού. Το υποκατάστημα θα ενισχυθεί με 2 γεωπόνους ακόμη από τη Δευτέρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι εκτιμήσεις στα βαμβάκια, διότι γνωρίζουμε ότι ο κόσμος θέλει να σπείρει τις καλλιέργειες του για την επόμενη χρονιά. Αναφορικά με τις αποζημιώσεις, ο κύριος Έξαρχος ανέφερε ότι την Τρίτη θα γίνει η πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης και τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ διαθέτει τα χρηματικά διαθέσιμα να ανταποκριθεί στην καταβολή των αποζημιώσεων. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι στο ταμείο του οργανισμού υπάρχει αυτή τη στιγμή πλεώνασμα 43,5 εκατομμυρίων ευρώ βάσει του ισολογισμού του 2013. Ο ΕΛΓΑ έχει τα χρηματικά διαθέσιμα να πληρώσει τις αποζημιώσεις, όσο και αν είναι το ύψος των αποζημιώσεων. Αυτό που έχουμε ζητήσει από τα στελέχη και του ΕΛΓΑ της Θεσσαλίας, αλλά και όλων των περιφερειών της χώρας, είναι να κάνουν αντικειμενικές, σωστές εκτιμήσεις. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ προέτρεψε μάλιστα τους αγρότες να καλούν στο 1540 ώστε να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν τον ΕΛΓΑ και επίσης να απευθύνονται στα ΚΕΠ για τις βεβαιώσεις που χρειάζονται να πάρουν από τον ΕΛΓΑ. Έχουμε ενεργοποιήσει, όπως ξέρετε, το νούμερο 1540, όπου μπορεί να καλεί από οποιοδήποτε μέρος της χώρας για όση ώρα θέλει να μιλήσει και χρεώνεται μία αστική μονάδα. 70.000 αγρότες επικοινώνησαν μέσα στο 2014 μέχρι αυτή τη στιγμή με αυτό το νούμερο και παίρνουν ώρες της πληροφορίας σε σχέση με τον ΕΛΓΑ.